Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κάλλη, αγαπητοί ακροατές, τον Στέφανο Κάλλη. Είναι καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθηγητής ιατρικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Έχουμε την εξαιρετική τιμή να τον φιλοξενούμε στο News Hub. Βρίσκεται στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα διεθνές συνέδριο που αφορά, θα έλεγα έτσι σε γενικό βαθμό, την μακροζωία, την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων με επίκεντρο τον κριτικό τρόπο ζωής. Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα, στην Κρήτη, κύριε Κάλλη. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσω με τους ακροατές σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνέντευξη. Θέλω καταρχήν να μας ενημερώσετε για το συνέδριο αυτό και για τους λόγους που βρίσκεστε στην Κρήτη. Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη χαρά και σε συνεργασία με το όμιλο Νίκο Δασκαλαντονάκη και με την αλυσίδα Γκρεκοτέλ, θα φιλοξενήσουμε πάνω από 150 άτομα από πάνω από 12 χώρες και 4 υπήρους εδώ στο Ρέθυμνο για το δεύτερο ετήσιο συνέδριο Cretan Lifestyle. Είναι κριτικός τρόπος ζωής, παρελθόν και μέλλον. Mm-hmm. Μάλιστα, θα συμμετάσχουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, την Αμερική, από την Ασία. Έτσι είναι. Έχουμε τη τιμή που έχουμε εκλεκτοί κορυφαίοι, έχουμε πολλοί εκλεκτούς και κορυφαίους καθηγητές από τα καλύτερα ιδρύματα της Αμερικής, όπως είναι Harvard, Yale, Cleveland Clinic, Johns Hopkins University στο Βαλτιμόρι και από τα καλύτερα ιδρύματα της Ευρώπης και της Αθηνάς και της Ελλάδας γενικότερα και εδώ στη Κρήτη. Θα έχουμε τον κύριο Λιονί από την Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Μάλιστα. Που ασχολείται με την... Ιδιαίτερα έχει δώσει έμφαση ο κύριος Λιονίς με την κριτική διατροφή και τις ευεργετικές ιδιότητες της στον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, πριν ξεκινήσω να σας κάνω ερωτήματα για το συνέδριο, θέλω λίγο να ξετυλίξω με το κουβάρι. Είστε Έλληνας ομογενής τρίτης γενιάς. Πώς βρεθήκατε εκεί, στην Αμερική και σπουδάσατε τη ιατρική και σήμερα διδάσκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου? Θα σας πω συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε το χρόνο για την προσωπική. Πολύ συνοπτικά, μου, παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Την ιστορία μου, αλλά ο παππούς μου ήρθε από τη Βόρεια Ήπειρο περίπου πάνω από 100 χρόνια πριν. Ο πατέρας μου είναι γεννημένος στο Ντιτρόιτ. Πάντα μας είχε βάλει και μας είχε τονίσει για τις ελληνικές ρίζες μας και για την σημασία της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας και θρησκείας. Και αφού απόκτησα μετά από μεγάλους αγώνες να αποφυτίσω από την ιατρική σχολή και από την σχολή δημόσιας υγείας του Harvard, μετά από ειδικότητες και μια καριέρα περίπου 30 χρόνια, το 2017 έφτασα στις ανώτερες θέσεις τακτικού καθηγητή. Mm-hmm. Και εφόσον έχω κάποιες τέτοιες θέσεις, θέλω όσο μπορώ να βοηθώ την πατρίδα μου, που είναι Ελλάδα, που είμαι και εγώ επίκος της Ελλάδας και είναι οι δύο κόρες μου. Και θέλω με αυτόν τον τρόπο να τιμώ και τους γονείς μου και τους παππούδες μου. Κύριε Κάλλη, πράγματι αισθανόμαστε συγκινημένοι, γιατί μας είπατε ότι έχετε και το ελληνικό διαβατήριο και εσείς και οι δυο σας κόρες, εκτός από την αμερικανική υπηκότητα, έχετε και την ελληνική και καλώς πράτετε. Να σας ρωτήσω, σε τι ειδικεύεστε στην ιατρική επιστήμη? Ναι. Λοιπόν, είμαι παθολόγος, έχω τελειώσει την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. Mm-hmm. Μετά είμαι γιατρός εργασίας, αφού και διευθύνω μάλιστα το μοναδικό πρόγραμμα γιατρικής εργασίας και είναι το μοναδικό πρόγραμμα προληπτικής γιατρικής σε όλο το Πανεπιστήμιο Harvard, που έχει εκατοντάδες προγράμματα ειδικότητας.
Mm-hmm. Και παράλληλα με τις σπουδές μου είμαι επιδημολόγος. Μάλιστα. Στο δεύτερο διεθνές συνέδριο που θα ξεκινήσει στις 13 και θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου στο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Greek Hotel στο Ρέθυμνο, θέλω να μου πείτε, θα εστιάσετε στον κριτικό τρόπο ζωής. Γιατί θα εστιάσετε σε αυτό το τομέα? Τι ξεχωριστό έχει ο κριτικός τρόπος ζωής και θέλετε να τον αναδείξετε διεθνώς? Ωραία, πάλι πολύ συνοπτικά. Ναι. Σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Αμερική και στην Βόρεια Ευρώπη, ο κόσμος όλο και περισσότερο μιλάει για την μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία ο όρος αυτός έρχεται από την Κρήτη, γιατί στα μεταπολεμικά χρόνια και μετά αρχίσανε πολύ σημαντικές μελέτες, πρώτα από το Ίδρυμα Rockefeller και το Πανεπιστήμιο του Princeton, και μετά στη συνέχεια έγινε ο διάσημος Ansel Keys, ήρθε στην Ελλάδα και Ιταλία και Κροατία και έκανε μια μεγάλη μελέτη που μετά έτρεξε για δεκαετίες και δεκαετίες 7 χωρών. Mm-hmm. Στην ουσία είχε κάνει σύγκριση Αμερική, Ολλανδία, Φιλανδία, Ιαπωνία με κάποιες χώρες του Μεσογείου, Κροατία και Νότια Ιταλία και Ελλάδα, Κέρκυρα και Κρήτη, και κυριολεκτικά η Κρήτη ήταν το αστέρι του προγράμματος. Με πιο μεγάλη μακροζωία, με λιγότερες καρδιοπαθήσεις και με λιγότερους καρκίνους. Mm. Οπότε από εκεί πέρα γεννήθηκε από τον Keys, αλλά υπογραμμίζοντας αυτά που είχε παρατηρήσει στην Κρήτη, το όρο μεσογειακής διατροφής. Στην ουσία όλα αυτά αρχίσανε στην Κρήτη και όχι μόνο τα μεταπολεμικά χρόνια, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στην Κρήτη ότι ήταν εδώ ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης. Και βασικά η Ευρώπη ιστορικά είχε ξεκινήσει με την Κρήτη και μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες εκείνης της εποχής ήταν η αρχή της καλλιεργίας των ελιών και του ελαιολάδου. Mm-hmm. Και μετά μάλιστα ένα συμπόσιο φέτος είναι Magna Grecia, δηλαδή η Μεγάλη Ελλάδα, που θα μιλήσουμε για αυτή την ιστορία και πώς οι Έλληνες σπρώξανε το λάδι, το κρασί και όλα αυτά τα καλά σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής θάλασσας. Αναφέρεστε στο μινωικό πολιτισμό και μας λέτε ότι είναι λανθασμένο να λένε στην Ευρώπη και να την, για τη σπουδαιότητά της, να λένε ότι πρόκειται για την μεσογειακή διατροφή. Είναι λάθος αυτό, λέτε. Μιλάμε για την κρητική διατροφή. Θα έλεγα η κρητική διατροφή μπορούμε να τυπούμε την κορονίδα της μεσογειακής διατροφής, αλλά στην ουσία, στην ουσία υπάρχουν διαφορετικές μεσογειακές διατροφές σε όλη την ευρύτερη περιοχή, αλλά οι συνήθειες που σχετίζονται πιο πολύ με τα καλύτερα αποτελέσματα των επιστήμων είναι εδώ στην Κρήτη, μαζί με άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά ειδικά εδώ στην Κρήτη, σε Νότια Ιταλία. Και σήμερα οι Ισπανοί έχουν κάνει πολύ σημαντικές μελέτες που έχουν προχωρήσει το επίπεδο της έρευνας στις κλινικές παρεμβάσεις, δηλαδή τα clinical trials, που είναι αντίστοιχες με τις μελέτες που κάνουμε για φάρμακα. Έχουμε μια παρέμβαση και δίνουμε σε ένα όμιλο δυτική διατροφή και σε άλλο πληθυσμό δίνουμε παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή με μπόλικο ελαιόλαδο και μετά από χρόνια συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και βλέπουμε ότι όποιος συνεχίζει την παραδοσιακή διατροφή και το παραδοσιακό τρόπο ζωής, που γυρνάμε στο τίτλο μας «Κριτικός τρόπος ζωής», έχει καλύτερα αποτελέσματα για μακροζωία, για υγιές, γύρανση και για τις χρόνιες παθήσεις.
Κύριε Κάλλη, επιχειρείτε να αναδείξετε την κριτική διατροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο φυκτό είναι αυτό, πόσο δυνατό? Λοιπόν, ένα άλλο συμπόσιο που έχουμε φέτος, μιλάμε για λεγόμενη μετάφραση της μεσογειακής διατροφής στην αγορά. Τι λέμε όταν, τι θέλω να πω με αυτό. Θα έχουμε κορυφαίους ανθρώπους από τους χώρους της γαστρονομίας που τρέχουν προγραμμάτα πολύ μεγάλα στην Αμερική, όπως είναι ο Κεν Τουνγκ, ο κύριος Κεν Τουνγκ, είναι ο αντιπρόεδρος εστίασης στο Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης. Έχει ευθύνες κάθε μέρα για 50.000 γεύματα πολλών φοιτητών, αλλά χρησιμοποιεί πολλά πράγματα και προϊόντα από την Ελλάδα. Ως παράδειγμα, φέρνει λαβράκι από Κεφαλονιά, φέρνει ελαιόλαδο από τη Σπάρτη, όσπρια, γκρίνο και πολλά άλλα. Και αυτός κερδίζει το νούμερο ένα στην εστίαση σε όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής 6 χρόνια στη σειρά. Παράλληλα, ο καλός του φίλος και συνάδελφος, ο κύριος Ταχέριαν, στο Yale University, το πολύ φημισμένο Yale, θα μας μιλήσει για πώς κάνει το Yale Mediterranean. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι φτωχοί μας παππούδες που κάνανε και πράτανε αυτό το τρόπο ζωή λόγω της φτώχειας και λόγω της παράδοσης μας, τώρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει τη μεγάλη ζήτηση των πλούσιων άνθρωπων και της μόδας στην Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική. Ο κύριος αυτός που ετοιμάζει καθημερινά τα χιλιάδες αυτά γεύματα για τα πανεπιστήμια της Αμερικής θα είναι εδώ στην Κρήτη, θα έχει κάποια συμμετοχή, μας είπατε? Βεβαίως, θα είναι ο μιλητής, ο Κεν Τουνγκ, από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ πέρσι το Μάη του 2022, όταν είχαμε φέρει 15 άτομα από ένα κλειστό συνέδριο στο Βατικανό, στην Ποντιφική Ακαδημία, μαζί με άλλους κορυφαίους καθηγητές. Το συγκεκριμένο συμπόσιο στο Βατικανό ήταν με θέμα μεσογειακής διατροφής και ελαιολάδου. Θα είναι ο μιλητής πάλι ο κύριος Ταχέριαν από Yale και ο κύριος Καρφαράκης, που είναι ο CEO της International Food Manufacturers Association. Καταλαβαίνετε, είναι ένα λόμπι με πολύ σημαντικό και πολύ ισχυρό, πάρα πολύ ισχυρό στη βιομηχανία των τρόφιμων. Κύριε Κάλλη, 2-3 ερωτήσεις ακόμα σας παρακαλώ. Με τη στήριξη της Greco Hotel έχετε ιδρύσει το Κέντρο Αριστείας για την Υγεία και την Ευεξία, σωστά? Σωστά. Το κέντρο τώρα ενσωματώθηκε σαν ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Στην Αμερική, στην πολιτεία της Delaware, κοντά στην Πενσιλβάνια, Maryland, Washington κτλ. Και έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με την αλυσίδα Greco Hotel, ώστε να μην έχουμε ανάγκη να τρέξουμε εδώ και να φέρνουμε μια τεράστια επένδυση, να κάνουμε συνεδριακό χώρο και ξενοδοχείο και. Αφού όλα αυτά μας προσφέρει Greco Hotel σε συνεργασία και με έδρα στην Κρήτη, που για τους λόγους που τα έχουμε πει ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα, αλλά και στο μέλλον έχουμε ελαστικότητα για άλλα συνέδρια, για άλλα προγράμματα, πάνω από 40 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, σε 12 διαφορετικούς προορισμούς. Ως ειδικός επιστήμονας, θέλω να μου πείτε πόσο κοντά, γιατί διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά να υπερβούμε τα 100 έτη. Η μακροζωία δεν βρίσκεται μακριά από τον άνθρωπο. Πόσο εφικτό, πόσο κοντά είναι αυτός ο στόχος? Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω και εγώ ότι προχωράμε σε αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο κοντά είναι. Όμως, να μην σας ανακαλύψω όλα τα μυστικά, το πρώτο συμπόσιο του συνεδρίου φέτος
Μάλιστα. Μιλάει ακριβώς για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Longevity and healthy aging, δηλαδή μακροζωία και υγιής γύρανση. Σε αυτό θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του τμήματος διατροφής του Πανεπιστήμιου Harvard, τον κύριο Φρανκού, που πρόσφατα είχε ταξιδέψει και έχει κάνει ένα συνέδριο στην Οκινάουα, που είναι μία από τις διάσημες πέντε μπλε ζώνες, και θα κάνει μία σύγκριση Οκινάουα με Κρήτη, και στο ίδιο συμπόσιο θα φιλοξενήσουμε την κυρία Τσολάκη, καθηγήτρια από τη Θεσσαλονίκη, που θα μας μιλήσει για το ελαιόλαδο και τις φενόλες του και πώς επηρεάζει και μήπως προλαβαίνει και καθυστερίζει την άνοια. Mm-hmm. Και θα φιλοξενήσουμε τον Νίκ Μπάτνερ. Ο Νίκ είναι αδελφός του Νταν Μπάτνερ. Ο Νταν είναι ο δημοσιογράφος που είχε ανακαλύψει τις πέντε μπλε ζώνες για πρώτη φορά και τώρα το τρέχουν σαν ίδρυμα στην Αμερική, The Blue Zones Corporation. Για τους ακροατές μας, μπλε ζώνες εννοούμε τις περιοχές του κόσμου, κύριε Καλή, όπου εκεί παρατηρείται μακροζωία στους ανθρώπους. Ακριβώς αυτό. Οι πέντε μπλε ζώνες είναι μία ζώνη κοντά στη θάλασσα στη Κώστα Ρίκα, mm-hmm. Λόμα Λίντα στη Καλιφόρνια, μάλιστα, η Σαρδινία της Ιταλίας, mm-hmm. η Ικαρία της Ελλάδος και η Οκινάουα στη Ιαπωνία. Η Ελλάδα είναι μέσα στις ζώνες αυτές που μας είπατε και ξεχωρίζουμε, είναι πέντε περιοχές ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι πέντε περιοχές μέχρι στιγμής. Μήπως θα ανακαλύψουμε και άλλες περιοχές και μήπως ο κάθε ένας μπορεί να ανακαλύψει τα μυστικά, γιατί δεν είναι μόνο διατροφή, είναι κοινωνικότητα, είναι η θρησκεία, είναι πολλά. Η θετική σκέψη και νομίζω, είμαι σίγουρος, δεν νομίζω, είμαι πάρα πολύ σίγουρος, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Μπάτνερ να μιλήσει στο παρελθόν και θα είναι μια πάρα πολύ πιαστική συγκινητική παρουσία με πολλά βιντεάκια, πολλές φωτογραφίες και πολύ storytelling. Τελευταίο ερώτημα, γιατί ο χρόνος σας είναι υπερπολύτιμος, για να επιτύχουμε το όριο της τέταρτης ηλικίας, την μακροζωία την ανθρώπινη, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και τις διάφορες μορφές καρκίνου. Βρισκόμαστε κοντά σε αυτό. Νομίζω αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν θα έχουμε χρόνο, αλλά νομίζω ότι όσο πιο πολύ αποκτήσουμε τη μακροζωία, τα κύτταρά μας μπορούν να έχουν την εξέλιξη να δημιουργήσουν κάποιο καρκίνο. Δηλαδή συνήθως τα νέα άτομα δεν παθαίνουν από καρκίνο, mm-hmm. είναι πιο σπάνιο. Όσο πιο πολύ ζούμε, μπορούμε να έχουμε καρκίνο, αλλά με το υγιεινό τρόπο ζωής καθυστερούμε, μειώνουμε το κίνδυνο πρώτα, μειώνουμε το κίνδυνο πάρα πολύ, καθυστερούμε και βελτιώνουμε και την επιβίωση. Δηλαδή είναι πολλές οι μελέτες που αποδείκνουν ότι ο καρκινοπάθης να παρακολουθήσει μετά από την διάγνωση υγιεινό τρόπο ζωής έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και μακροζωίας αντί κάποιον που κάνει κακές διατροφικές και συνήθειες προς την υγεία του. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Καλή, κύριε καθηγητά, για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Εξαιρετική τιμή. Η τιμή ήταν δικιά μου και μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ στην Κρήτη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, πάλι για την ευκαιρία και καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.